Εκεί μένουμε φωτισμό και μάλιστα σε χρώμα χρυσό, διότι έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο την όχι έκπληξη, τη φυσιολογική εξέλιξη κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, όταν έχει πίστη, επιμονή και ασχολείσαι σωστά, τότε μπορεί να ακουμπήσει τον ουρανό. Γιάννη Γεροντή, καλημέρα, καλώς όρισες. Καλημέρα, Θανό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας φιλοξενεί στο στούντιο, μας δίνει την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προβάλλουμε τις πολεμικές τέχνες που αγαπάμε και ασχολούμαστε τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτή τη φορά κάναμε κάτι, θεωρώ, αρκετά μεγάλο, ακούστηκε και σε όλο τον κόσμο. Καταφέραμε στο επίσημο παγκόσμιο που έγινε 27-3 στο Ιρλανδία, στο Δουβλίνο. Εκεί η εθνική ομάδα εκπροσωπήθηκε με 66 αθλητές σε όλα τα στυλ, από χημιά, K1, semi-contact, full contact κτλ. Καταφέραμε εκεί σαν εθνική να έχουμε 26 μετάλλια, να βγούμε ένατη χώρα στη γενική κατάταξη. Ένας δικός μας, ο μοναδικός, άλλη για άλλη μια φορά, ο Λευτέρης ο Ηλιάκης, που τον έχουμε μαζί μας. Και ο Ζαχαρίας ο Καλαθάκης, που δεν μπορεί να είναι μαζί μας και κατάφερε και αυτός, έκανε μια πολύ καλή παρουσία και μπήκε στην οκτάδα. Αλλά αυτό που με ενθουσιάζει εμένα σαν προπονητή, γιατί επιτέλους η κόπη δική μου, του Λευτέρη, των γονιών του και όλων των συντελεστών και παραγόντων του συλλόγου, είναι ότι ο Λευτέρης ακούμπησε ταβάνι. Δεν πήρε μία τρίτη θέση, μία τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Πήρε πρώτη θέση. Βγήκε επίσημα πλέον, ανακηρύχθηκε ο καλύτερος αθλητής κόσμου. Κατάφερε να κάνει 11 αγώνες αίτητος, με πολύ μεγάλη διαφορά από φαβορί όπως ήταν η Ρωσία, ο Ούγγρος αθλητής που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Πολωνός που ήταν πολλές φορές πανευρωπαϊκό κτλ. Δεν έκανε μόνο λοιπόν μια νίκη, αλλά έκανε μια νίκη με πολύ μεγάλες διαφορές από όλα τα προηγούμενα φαβορί. Τους άφηνε πολλούς πόντους πίσω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατάφερε να πάρει το χρυσό, να βγει ο καλύτερος αθλητής κόσμου στην κατηγορία του στα μείον 57 στο Cheat Light. Πήρε ακόμα άλλη μια τρίτη θέση στο Light Contact, σε ένα άλλο στυλ του kickboxing. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε άνευ εξετάσεων να έχει την εισαγωγή του στη Γυμνασία Ακαδημία και επίσης ένα 25% για όλα τα άλλα TIAE. Και λέμε ένα 25% γιατί ο Λευτέρης στο kickboxing έπαιξε στους παιδες. Από 14 μέχρι 16 χρονών στο kickboxing είναι παιδες. Αν ήταν στο εμφύβον και είχε διατελέσει μια τέτοια νίκη, θα ήταν σίγουρα άνευ εξετάσεων μέχρι 8η θέση. Αισθάνομαι φοβερά ικανοποιημένος, γιατί η κόπη και του παιδιού αλλά και του ομονιού του, που αποτελείται από μια μικρομεσαία οικογένεια που έκαναν πάρα πολλές θερήσεις, πάρα πολλές οικονομίες. Φανταστείτε τώρα, ένα ταξίδι στην Ιρλανδία χρειαστήκε πάρα πολλά χρήματα, περίπου 2.500 ανά άτομο. Ο Λευτέρης βέβαια κατάφερε να βοηθηθεί και από το εμπορικό επιμελητήριο Ηρακλείου, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς αυτούς δεν υπήρξε περίπτωση να έχουμε κατεβάσει αυτή τη στιγμή το χρυσό, αλλά και από το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, και τους ευχαριστούμε στεναρά. Και αισθάνομαι, όπως προείπα, φανερά ικανοποιημένος, γιατί επιτέλους η κόπη αυτού του παιδιού που είχε κατεβεί σε άλλα πρωταθλήματα, όπως πρωταθλήματα του Taekwondo, είχε αδικηθεί κατάφορα, είχε χάσει πολλούς τελικούς από άσχημη και κακή διατησία. Κατάφερε όμως και δεν τα παράτησε. Επίμενε και η επιμονή φέρνει το αποτέλεσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα κοντά μας. Αυτό ακριβώς. Λευτέρη, φαντάζομαι συμφωνείς με τον προπονητή σου. Ναι, συμφωνώ. Θέλω να τον ευχαριστήσω κιόλας δημόσια. Γιατί από την αρχή που έχω αρχίσει το άθλημα αυτό, έχει πιστέψει σε μένα και με τη δική του μεθοδικότητα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και την οικογένειά μου που εδώ και 10 χρόνια δεν έχει σταματήσει λεπτό να με στηρίζει. Και είναι πάντα δίπλα μου, παρόλο στις δυσκολίες που τραβάει κάθε οικογένεια. Είναι σημαντικό να ακούσει από ένα παιδί, να ευχαριστεί τους γονείς του για το αυτονόητο που είναι να το στηρίζουν. Αλλά είπαμε ότι πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, αλλά επί της ουσίας να μην είναι το ίδιο εύκολα για όλους. Λευτέρη, τι τάξη θα πας τώρα? Τώρα θα πάω Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου, λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής, χρυσό μετάλλιο στο λαιμό σου και αλήθεια, πώς αισθάνθηκε το βάρος αυτό που σου μεταλλείω στην απονομή και ακούγοντας τον εθνικό ύμνο στον κόσμο που τάχνει στην Ιρλανδία? Αισθάνθηκα
συγκίνηση και εντάξει, ακόμα το έχω συνειδητοποιήσει. Mm-hmm. Όσο με χαιρετάει ο κόσμος και χαίρεται ο κόσμος, τόσο πολύ χαίρομαι και εγώ και το συνειδητοποιώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις, το να είσαι πρώτος στον πρώτο στον ολόκληρο πλανήτη. Στην ηλικία που είσαι, μπορεί να είναι με ένα νεαρή ηλικία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει το ίδιο πολλές μέρες και στη συνέχεια. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είσαι πρώτος από όλους τους συνομιλικούς σου σε ένα συγκεκριμένο άθλημα. Οι φίλοι σου, οι δικοί σου άνθρωποι, πέρα από την οικογένειά σου που μαζί το έχετε χτίσει όλο αυτό, πώς έχουν αντιδράσει σε αυτή την επιτυχία? Έχουν αντιδράσει, θέλω να σε ευχαριστήσω κιόλας, γιατί όλοι, ο καθένας, ο κάθε φίλος, κάθε έστω γνωστός που δεν το ξέρω πολύ προσωπικά, έχει χαρεί και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Πώς να μην χαρείς? Ζούμε σε μια περίοδο ελευθέρη που το παραμικρό μπορεί να μας δώσει χαρά, θέλουμε να δώσουμε πιο μεγάλη έκταση και να το κάνουμε πιο μεγάλο και να χαρούμε ακόμα περισσότερο, διότι είναι λίγα αυτά τα οποία μας κάνουν να χαιρόμαστε. Πλέον και αυτός ο θελησμός, Γιάννη Γερωτή, είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία το τελευταίο διάστημα κάνει την Ελλάδα να χαμογελάει, αν και σε πολλές περιπτώσεις, σε αγωνίσματα όπως τη Σκορακάκη για πράγματα που δεν είναι από τα γνωστά ποδοσφαιρικά μπασκετικά αγωνίσματα, είναι σκοποβολή, όπως είναι και τα δικά στα αγωνίσματα, είναι παραγωνισμένα και τότε δέχονται τη δημοσιότητα που χρειάζονται, όταν έχουν κάποιες επιτυχίες, και εκεί πρέπει η πολιτεία να σταθεί περισσότερο. Συμφωνείς? Ακριβώς όπως τα λες, Θάνο μου, έτσι είναι, αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να βλέπω το ποτήρι μισοάδιο αλλά μισογεμάτο. Σίγουρα υπάρχουν αντιξιότητες, σίγουρα υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, σίγουρα υπάρχουν εχεβορίες. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και μέσα από τις ομοσπονδίες που θέλουν να πιέσουν ή να μην θέλουν να προχωρήσει κάποιος αθλητής, κάποιος προπονητής, όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως εσύ να τα παραμερίσεις όλα αυτά με χαμόγελο, να προχωράς και να δείχνεις δυνατή την παρουσία σου καθημερινά προς όλα τα μέτωπα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Σωστά. Λευτέρη, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα στους ομιλικούς σου και στους μικρότερους σου ηλικία στον τέφαρο τον αθλητισμό και την ασχόλησή του μαζί του? Θα πω σε όλα τα παιδιά να βάζουν στόχους από την αρχή, είτε είναι, δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο άθλημα, ένα στόχο, ξέρω εγώ, στο σχολείο κάπου, έτσι ώστε να προσπαθούν καθημερινά να, ναι, πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές θυσίες, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν αυτό το στόχο. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει στους μαθητές. Τώρα, το δεύτερο λυκείο είναι ο προπομπός για την τελευταία τάξη του λυκείου, που εκεί γίνεται η μεγάλη προσπάθεια για την εισαγωγή σε κάποια σχολή. Το πρόγραμμά σου πώς θα το μεθοδεύσεις ώστε να τα προλαβαίνεις όλα, και προπόνηση και διάβασμα και κάποια ελεύθερη ώρα για σένα σαν έφηβος? Ναι, σίγουρα δεν θα σταματήσω το taekwondo, αλλά πιστεύω με ένα καλό πρόγραμμα θα είμαι και καλός μαθητής και καλό στο άθλημα που θα κάνω. Θα προσπαθώ συνέχεια. Έχεις καταλήξει ποια κατεύθυνση θα πάρεις στο σύστημα? Θα πάρει τη θεωρητική κατεύθυνση. Θεωρητική. Νομίζω ότι σε ένα του taekwondo η θεωρητική είναι πιο, του ταιριάζει περισσότερο. Δεν είναι. Δηλαδή είναι πιο συγκεκριμένα πράγματα, όχι αφηρημένα, αφηρημένα σε ένες κλπ. Ελευθέρη, στην Ιρλανδία ήρθες αντιμέτωπος με πολύ μεγάλους αθλητές στην ηλικία σου. Με ανθρώπους οι οποίοι είχαν το πλεονέκτημα να θεωρούνται ως αυτοί οι οποίοι θα κατακτήσουν το χρυσό, όμως τους κέρδισες. Τελικά δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω για θέλουμε να, και νομίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Από την αρχή του παιχνιδιού είχα πίστη μέσα μου και ήθελα πάρα πολύ να τον νικήσω. Τον αντίπαλό μου ποιο ήταν? Ήταν Ούγγρος, Αυστραλός, Σλοβάκος, Πολωνός. Και το πίστεψα τόσο πολύ που πιστεύω ότι γι' αυτό και το έκανα κιόλας. Οπότε η πίστη και η επιμονή είναι χρήσιμα εργαλεία στη φαρέτρα ενός πολεμιστή. Γιάννη Γερωτή, φαντάζομαι ότι σε όλο που πέρα από την πολύ καλή διάθεση που έχεις τώρα και το ότι νιώθεις μια υπερηφάνεια για τους τελειτές σου, είναι και ένα επιπλέον βάρος για τη συνέχεια, ότι πρέπει και η συνέχεια να είναι το ίδιο καλή. Δεν θα όμως να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που κάνεις. Πρώτα όμως δεν θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι προηγουμένως που είπες. Mm-hmm. Πώς ένας έφηβος στην υγεία σου, Λευτέρη, μπορεί να κατανομήσει σωστά το χρόνο του και συγχρόνως να ασχολείται και με μια πολεμική τέχνη, είτε αυτό λέγεται taekwondo, είτε αυτό λέγεται kickboxing. Ωραία, να ακούσουμε την γνώμη σου από τη μεριά του προπονητή πλέον. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι πολύ καυστικός, αλλά θεωρώ ότι αυτό που είναι στην εφηβεία, δεν προλαβαίνεις όλα αυτά, είναι σε εισαγωγικά παραμύθια. Ένας έφηβος μπορεί να τα ρεσουτάρει και μπορεί να κατανομήσει σωστά τον χρόνο του προς κάθε κατεύθυνση. Ο Λευτέρης που έχουμε τώρα μαζί μας, σε μιλώ για προπαθητές, όπως ο Αντρέας Ζουζανής που είχαμε δώσει παλιότερα συνέντευξη, όπως η Ελευθερία Γραφανάκη, τη χάνει να είναι παιδιά άριστα στο σχολείο. Άριστα.
Αυτά λοιπόν τα παιδιά προλαβαίνουν και να είναι στο σχολείο, και να πιούν τον καφέ τους, και να πάνε την πόρτα τους, και να ασχοληθούν με την πολεμική τέχνη, αλλά κάνουν και πρωταθλητισμό, όχι αθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός σημαίνει 3-4 ώρες την ημέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι από αυτά τα παιδιά πρέπει να μιμηθούν και τα άλλα παιδιά που μόνο τους, το μόνο τους ενδιαφέρει είναι μια βόλτα στην καφετέρια και ούτω καθεξής. Ο καθένας μπορεί να προλάβει. Τώρα στο άλλο ερώτημα που μου έκανες είναι ότι σίγουρα έχουμε ένα υλικό πίσω και εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου αλλά και σε άλλες περιοχές που είμαι υπεύθυνος προπονητής. Έχουμε ένα υλικό το οποίο είναι υποσχόμενο σε πολλά πράγματα σχετικά με τον πρωταθλητισμό, είτε taekwondo είτε kickboxing. Με ενδιαφέρει ο Λευτέρης να προχωρήσει σε άλλο, γιατί τώρα μας ενδιαφέρει όπως ο Αντρέας και η Ελευθερία να καταφέρουν 4 πανευρωπαϊκές παγκόσμιες νίκες μέσα σε μια δεκαετία που όταν τελειώσουν το τύπο θα επιλέξουν να διοριστούν απευθείας όπως ορίζει ο νόμος 27-25 το 99. Αλλά με ενδιαφέρουν και άλλα παιδιά που έχουν από πίσω, τα οποία και αυτά είναι αθλητές οι οποίοι έχουν καταβάλει πολλές προσπάθειες και δεν μας ενδιαφέρει αν του χρόνου καταφέρουμε μια πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση στο παγκόσμιο. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μπουν στην οκτάδα, αν είναι έφηβοι, ή στην τετράδα, αν είναι παιδες, για να καταφέρουν ένα άνευ. Εμένα αυτός είναι ο ρόλος μου σαν προπονητής και αυτό τα προσπαθώ να κάνω και δεν σταματάμε εδώ. Και στο κομμάτι του taekwondo και στο κομμάτι του kickboxing θα συνεχίζουμε προς κάθε κατεύθυνση να δίνουμε ένα ισχυρό παρόν σε όλες τις διοργανώσεις όπως κάνουμε τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτό που είπες ότι δεν μας ενδιαφέρουμε όταν θα ξαναμετάλλει και η διακρίση, αλλά να γίνεται καλή δουλειά από πίσω. Η ομάδα για ρωτήσει fighters, πού βρίσκεται, πώς μπορεί ο κόσμος να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου, Γιάννη Γερωτή. Η ομάδα για ρωτήσει fighters έχει μια σχολή εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Είμαστε ακριβώς απέναντι στο κολληνητήριο. Έχουμε κάποια παρατήματα που εκεί διδάσκουν υπεύθυνοι προπονητές δικοί μου, οι οποίοι έχουν άδεια εξασίσω επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως ορίζει ο νόμος 27-25, γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί, όσα ντάν και να έχει, μπορεί να έχει 8 ντάν, δεν μας ενδιαφέρει, πρέπει να έχει ειδική άδεια αναγνώρισης από το Υπουργείο. Έχουμε στα Μάλια, έχουμε στη Χερσόνησο, που εκεί υπάρχουν κάποιοι άλλοι συνεργάτες μου, εγώ πάω εκεί να τους κάνω σεμινάρια, εξετάσεις κτλ. Και στο Ηράκλειο σε 4 διαφορετικά σημεία, στο Παγκρίτιο σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και στο Πιστό Δημοτικό Γυμναστήριο Πατηλών που είμαστε τα τελευταία 10 χρόνια. Πολύ ωραία λοιπόν. Όποιος θέλει να ασχοληθεί, θα βρει τον τρόπο και την επαφή να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια. Τα καλύτερα πάντα έρχονται. Λευτέρη, καλή σχολική χρονιά. Παράλληλα και προπόνηση, παράλληλα και αγώνες, παράλληλα και νέες διακρίσεις. Εύχομαι να έχεις πάνω απ' όλα υγεία, να είσαι ήρεμος μέσα σου, ώστε να μπορεί αυτή η ηρεμία να βγαίνει στο τερέν και στην καθημερινότητά σου ως απόδοση ενός μαχητή που ξέρει πολύ καλά το στόχο του και τι θέλει να κάνει. Γιάννη Γερωτή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο το οποίο ξαναλάβει να κάνεις, να δημιουργήσεις αθλητές και πρωταγωνιστές και πρωταθλητές. Και φαντάζομαι ότι θα ξαναβούμε και άλλες πολλές φορές, διότι θεωρώ γούρικη τη συμμετοχή σου εδώ στην πρωινή μας ζώνη. Έρχεσαι κάθε φορά και μας μιλάς για επιτυχίες και είσαι πολλές φορές καλεσμένος εδώ που πάει να πει ότι έχεις πάρα πολλές επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσεις. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη για συνέχεια και τα καλύτερα πάντα φαντάζομαι ότι έρχονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.